Συνελληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, έχω πει και σε προηγούμενο ηχητικό από την αρχή ότι εσείς οι ίδιοι οι συνέλληνες θα καθαρίσετε αυτή την προδοσία. Καταρχάς να πάρουμε τα πράγματα με το όνομά τους για να ξεκαθαρίσουμε για πολλούς συνέλληνες εκεί έξω που μας ακούει τόσος κόσμος και δεν θα έπρεπε, έχω πει εγώ, να μιλάω για αυτή την προδοσία. Έπρεπε να την έχετε δει και να την έχετε καθαρίσει εσείς ή να μην επιτρέψετε να γίνει στα γραφεία σας και να μην μολύνουν συνέλληνες κάθε πρωτότης που μπορεί να είναι οποιοδήποτε αύριο το πρωί. Και ξένοι που έρχονται, αλλά και τώρα που έχουμε γεμίσει πρακτόρια και κάθε εγκάθετο συνελληνάκο παλιών, καινούριων ή κάθε υπαθροπάκο που βρίσκει ευκαιρία να ενδώσει στο κλίμα. Εσείς πρέπει να καθαρίσετε αυτή την προδοσία, γιατί όπως έχω πει τα γραφεία είναι αυτόνομα. Αυτόνομα δεν σημαίνει κάνεις ό,τι γουστάρεις. Είναι αυτόνομο να κινηθείς με ανέλυξη, να κινηθείς όσο περισσότερο θέλεις σε ένα ευρύ κοινό χωρίς να σε σταματήσει τίποτα. Αρκεί να είσαι μέσα στους κανονισμούς εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας και μέσα στις καταστατικές διαδικασίες. Το αυτόνομο σημαίνει δεν έχεις πάνω από το κεφάλι σου κανέναν, όμως έχεις το στόχο, το σκοπό και την καταστατική σου διαδικασία, την οποία κανένας δεν διάβασε, όπου λέει μέσα ακριβώς το καταστατικό, πού ακριβώς είσαι υπόλογος, υπεύθυνος για το σκοπό και το στόχο και πως μια κεντρική ελληνοσυνέλευσης είναι αυτή που σου δίνει το δικαίωμα να ανοίξεις το γραφείο, να βάσεις τις ταμπέλες, να διαβάσεις καταστατικό, να στο εγκρίνει και αν κάποια στιγμή κάποιος στο γραφείο μπει, μασόνος, δογματός, κυλοκόμματα, άνθρωπος, υπάνθρωπος και θελήσει να το διαλύσει, να επέμβει η κεντρική εσύ, ώστε να σταματήσει αυτό που συμβαίνει, να αλλάξει το Προεδρείο. Ναι, η κεντρική εσύ έχει δικαίωμα να αλλάξει το Προεδρείο εάν δει οτιδήποτε συμπεριφορές όπως οι σημερινές. Δηλαδή στο Καματερό, για να καταλάβετε τώρα που γίνεται αυτός ο χαμός και σον και καλά έχουμε Πρόεδρο ή τα Προεδρία βγάζουν αποφάσεις που δεν είναι ικανοί να βγάλουν και δεν έχουν το δικαίωμα να βγάζουν, ή αν δούμε ότι ένα συμβούλιο ελέγχεται και δεν παίρνει απόφαση, δεν κάνει δράσεις, δεν κάνει τίποτα και είναι απέναντι στο σκοπό, στο στόχο και στην καταστατική διαδικασία, επεμβαίνει η κεντρική, αλλάζει το συμβούλιο χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Ναι. Και δεν χρειάζεται να πάρει απόφαση το κάθε γελίο συμβουλιάκι που ελέγχεται είτε από τη Λάρισα, είτε από το Καματερό, είτε από κάποιο γραφείο. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γινόταν εάν είχαν το δικαίωμα ο καθένας και να βλέπανε τρύπες. Το πρώτο πράγμα που έκανε το καθεστώς είναι να κοιτάξει αν υπάρχει τρύπα να μπει. Αν υπάρχει τρόπος να βάλει τα πρακτορία του πληρωμένα, να ανοίξουν γραφεία, να λένε μαλακίες και μετά να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί επεμβαίνει η κεντρική και ο πρόεδρος που έχει βέτο και σου κόβει το κεφάλι. Κλείνει και το γραφείο όπως το κλείσαμε. Όπως κλείσαμε και το γραφείο, έχουμε κλείσει 4 γραφεία. Και στην Κρήτη έχουμε κλείσει 1. Που οι άλλοι πουλάγε ματζούνια και ινδικές διαδικασίες και τελικά το κάνε μεροκάματο. Και στην Χαλκιδά έχουμε κλείσει και αλλού έχουμε κλείσει. Και θα κλείσουμε όσα χρειαστεί, όσα νομίζουν ότι είναι ιδιωτικά καταστήματα. Άρα αυτόνομο είναι να κινηθείς όπως θέλεις, δεν σου κόβουμε καθόλου τη φόρα. Να βγεις, να βγάλεις 5 βουλευτές, να ανοίξεις 10 γραφεία, να ανοίξεις όσα θέλεις, να βάλεις όσα μέλη θέλεις, να κινηθείς όπως θέλεις. Αρκεί να είσαι πάντα στο στόχο, στο σκοπό, στον κανονισμό, τον εξωτερικό και τον εσωτερικό. Άρα έχουμε αυτόνομα γραφεία και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Ναι, κάνεις ό,τι γουστάρεις και όσο θέλεις για το στόχο και το σκοπό. Πέραν τούτου, φίλε μου, έχεις κοιμηθεί κάπου πλαγιαστά και δεν το έχεις καταλάβει. Έχεις κοιμηθεί ανάσκελα. Ξαναδιαβάστε το καταστατικό, γιατί επισύρει πολλές ευθύνες εάν δεν είσαι στο στόχο, στο σκοπό και κάνεις άδικο και κατά κόσμο κακό στο φορέα, στην ελληνοσυνέλευση. Και όλα αυτά επισύρουν ποινικές και αστικές ευθύνες. Ποιος σου είπε ότι θα προσβάλλεις το όνομα, ποιος σου είπε ότι μπορείς να προσβάλλεις και να λες ότι γουστάρεις, ποιος σου είπε ότι δεν μπορείς να πειθαρχείς. Μπορείς να κάνεις μόνο ό,τι λέει το καταστατικό μέσα. Και αν με αποδείξεις, είτε η κεντρική σου περιφερειακή σου διοίκηση, είτε κάποιος συνέλληνας σου κάνει μορφή παράπονα οτιδήποτε στην κεντρική ή οπουδήποτε στην περιφέρεια, δεν υπάρχει άλλος από την κεντρική να βάλει μία τάξη σε όλο αυτό το χαμό ή οπουδήποτε συμβεί. Ή σε ένα γραφείο. Σκοτώνεστε σε ένα γραφείο.
Γίνεται χαμός ένα γραφείο. Ποιος θα επέμβει? Ο Θεός. Ποιος θα επέμβει? Ή θα έρθει το κόμμα να σας σώσει? Θα κάποιος πρέπει να επέμβει. Δεν έχετε καταλάβει ότι ό,τι κάνετε επισύρει ευθύνες και όλα ξεσπάνε στην κεντρική και στο πρόσωπο του Προέδρου? Ό,τι και να γίνει. Δεν το είδατε στα κανάλια ότι ό,τι και να γίνει ο Σόρας φταίει? Ό,τι και να συνειδεί, ό,τι και να έγινε, ο Σόρας φταίει. Να αυτοί το κάνουν, να αυτοί είναι. Ούτε αυτά τα μηνύματα τα πήρατε. Να ξαναδιαβάστε καταστατικά όλοι σας. Και όχι έτσι όπως το διαβάζει το καραφλό άλογο αυτό το ζωντανό, ούτε η Γιωργοσοπούλου που νομίζω ότι έχει διαβάσει και μιλάει για παρανομίες. Παράνομοι, είπα, είναι η γένα τους, το σπέρμα τους. Πάμε λοιπόν πάλι από την αρχή λίγο. Βλέπουμε λοιπόν τη Σόζου, η οποία... Α, συγγνώμη να πω και αυτό, ότι κάποιοι ζητάτε αποδείξεις. Εγώ σας έμαθα για αποδεικτική διεργασία. Τώρα του δάσκαλου δεν γίνεται να του κάνετε μαθήματα. Κοιτάτε να βάλετε μυαλό και να μαζέψετε τη γλώσσα σας και το μυαλό σας. Για να μιλήσω εγώ υπάρχουν αποδείξεις. Σας το ξανάπα. Η Σόζου η δίκη που μίλησα και φυσικά θα διαγραφεί και διαγράφεται, ιδιαίτερα που δεν παρέδωσε το αρχείο και ιδιαίτερα για όλη τη συμπεριφορά της στην αυγική, και ουσιαστικά είναι ότι πληρώνει τη δίκη, πληρώνει τώρα δηλαδή. Ουσιαστικά πληρώνει τη δίκη. Πληρώνει αυτό το κολλητιλίκι και αυτό το γλύψιμο, το συχαμένο που έχει στη δίκη και στην κάθε δίκη. Και στην κάθε προδοσία. Την προδοσία της Βίκης την πληρώνει η Σόζου. Αλλά αυτή είναι η επιλογή της. Ρε Βίκη Σόζου, πες μου κάτι. Έχεις κανένα χαρτί από την κεντρική για να είσαι στο αρχείο μου? Εσύ η Βίκη Σόζου και κάθε καθαρματάκι που είναι μπροστά μου, έχεις κανένα χαρτί, έγγραφο, που βεβαιώνει ότι εσύ θα έχεις κανένα αρχείο δικό μου? Για να μην σε δέσω τώρα. Έχεις κανένα χαρτί ότι εγώ σου δίνω το αρχείο να το φυλάς? Τέτοιο χαρτί δεν έχεις. Έχεις κανένα πρακτικό από την κεντρική εσύ ότι εσύ θα έχεις το αρχείο μου? Προφορικά σου δώσα το αρχείο και το βάλαμε στο γραφείο εκεί πέρα. Παρακάτω, δεν καταλάβα τώρα τι θέλεις. Θες από τον Πρωθυπουργό, θες από τον Πάπα να σου υπογράψουμε χαρτί? Προφορικά έχεις μπει στη διαδικασία λόγω ότι ήσουν συνεργάσιμη. Τώρα που έγινες προδότης, θα έχεις το αρχείο μου, ρε νουμεράκι? Βρε νούμερο, βρε προδοτόσκυλο, εσύ και ο αδερφός σου και οι Χαραλάμπους και όλα αυτά τα προδοτόσκυλα που έχετε κάνει μια συμμορία. Ρε, θα σας δέσω, θα σας πάω για συμμορία. Περιμένω να δω πώς θα εξελιχθείτε. Θα σας δέσω ποινικά και αστικά, ειδικά ποινικά με κακούργημα. Είστε συμμορία, ρε. Ρε, είστε μια συμμορία άπλητη. Δεν τρέπεστε, ρε ζωντόβολα όλα. Τι χαρτί, ρε, θες, μάνα μου? Μιλάς για πρωτόκολλο και σε βγάζεις μια κατάπτυστη επιστολή γελία που δεν την έχεις γράψει μόνο σου ανίκανο. Ούτε λόγο δεν μπορεί να βγάλεις, ούτε να γράψεις. Στο γράψε ο Κωσοπούλου και η χοντρή πλατφόρμα. Πες μου, παιδί μου, κάτι. Ποιο πρωτόκολλο ζητάς? Εγώ δεν σου είπαμε να βγάλεις με πρωτόκολλο να παραλάβεις? Για θα σε δέσω μετά, μάνα μου. Πρωτόκολλο είναι υποχρεωτικό. Πρωτόκολλο ξέρεις τι σημαίνει? Μήπως θες να έρθει από τη Βουλή κανένα γαμμένο πρωτόκολλο? Κάθεσαι κάτω με τον Πλώσια και τον Μενεγή και καταγράφεται τι του δίνεις του άνθρωπου. Του δίνεις το αρχείο και του δίνεις τόσες χιλιάδες φακέλους και το κρατάς και το αρχείο ηλεκτρονικά. Το αρχείο εντωμεταξύ στο Καματερό είναι και ηλεκτρονικά, είναι και σε φυσικό χαρτί. Γιατί κάνεις ρε δαιμονισμένο, λες, και κρατάς τα παπάρια του Πάπα? Γιατί βρε γάμι μπομπί κάνεις έτσι, ζώο? Γιατί ρε προδοτόσκυλο φέρες έτσι, σου συνέλληνε στην Ελλάδα? Νομίζεις, ρε νούμερο, ότι έχουμε ανάγκη το αρχείο? Η Λάτσι το έχει όλο το αρχείο. Και θα σας ακυρώσω τα εξώδικα και θα σας κάνω και εμείς η συμμορία, ρε νούμερα. Ζωντόβολα προδοτόσκυλα του κεράτα. Θα σας τιμωρήσω πολύ άσχημα, ρε. Πες μου, ρε νούμερο, κάτι. Χαρτί ότι έχεις το αρχείο μου δεν έχεις. Θα σε δέσω, ρε, αύριο. Το κλέψες από τη δίκη. Φιλοξενήσεις το αρχείο και το κλέψες, ρε παιδί μου. Είναι τόσο απλό. Γιατί το ζορίζεις το θέμα, για να κάνεις τι? Κάνεις δηλαδή τα χατήρια της Γιωργοσοπούλου και της Βικής. Ό,τι σου λένε, συνεχίζεις αυτή τη γελία προδοσία την οποία θα σας βγει όλους σε πάρα πολύ κακό. Τι αρχείο, τι είναι, σου δώσουμε πρωτόκολλο? Και είπε στα παιδιά και σε επιστολή. Βρε διαβολεμένο, πάρ τον Μπλόσκα, πάρ τον Μενεγή τηλέφωνο να έρθουν να παραλάβουν. Κατέγραψε τους φακέλους, δώσε τους φακέλους και τελείωσε υπόθεση. Και ηλεκτρονικά να δώσεις το αρχείο εντωμεταξύ, δεν με πειράζει. Δώσου ηλεκτρονικά το αρχείο
να ξέρουν τι κάνει η κεντρική, για να μην νομίζω ότι είσαι και τίποτα. Ωστόσο όμως, επειδή έχεις δείξει μια πολύ προδοτική διαγωγή, δεν θέλω να σε ξαναδώ, θα σε τιμωρήσω πολύ άσχημα, ξαναλέω. Προδοτόσκυλο. Από εκεί και πέρα, τι άλλο θέλεις? Θα μπλέξετε όλοι με αυτή την ιστορία. Με αυτή την προδοσία θα μπλέξετε όλοι. Θα μπλέξουν και οι προδότες, αλλά και οι συνεργάτες των προδότων. Τι ακριβώς θες, παιδί μου? Ξέρεις ότι δεν μπορώ να συμπογράψω πυροξούσιο και οτιδήποτε. Σου έστειλα και υπογεγραμμένη επιστολή. Πώς την έστειλα την επιστολή από το Ζαΐρ? Σου έστειλα υπογεγραμμένη επιστολή, βρε νούμερο. Να δώσεις το αρχείο να κάνει δουλειά του ο κόσμος. Να σταματήσει ο κόσμος να γυρίζει επειδή γουστάρει σε σιρεν. Προδοτόσκυλο. Εξήγησέ μου, ρε παιδί μου. Εσύ πάνω σώζω να μην ξαναμιλήσει, είσαι διαγεγραμμένος και νεκρός για την Ελληνοσυνέλευση. Άι, συχτήρι, μην ξαναμιλήσει σε κανέναν από εμάς. Γιατί, παιδί μου, δεν δίνεις το αρχείο? Για να μην σας διαγράψω τα εξώδικα. Εξήγησε μου. Τι να σου υπογράψουμε με συμβολογραφική πράξη? Να δώσεις το αρχείο το δικό μου που δεν έχει χαρτί ότι το πήρες? Είσαι τραγή, ρε παιδί μου. Και όλα αυτά γιατί σε συμβουλεύει η χοντρή, σε συμβουλεύει το κυπριακό γαϊδούρι. Δεν έχει καταλάβει πόσο ανόητο είναι. Δεν έχει καταλάβει τι κάνει. Κρυμμένο, σάπιο, κάθεται μόνο με τα τηλέφωνα. Πόσο προδότης είναι όλα. Και ιδιαίτερα η Βίκη Χαραλάμπους. Τι άλλο πρέπει να δείτε για να καταλάβετε πόσο μεγάλη προδοσία είναι? Εσείς γιατί ενδύνετε σε αυτή την προδοσία? Ποιο αρχείο να διαφυλάξεις? Όλα αυτά γίνονται για να φυλάξεις εμένα, τον Αρτέμι, που τον εκτιμάς. Ε? Όλα αυτά τα κάνεις για την προστασία τη δικιά μου, ρε παιδί μου. Θες να πείσεις τον κόσμο τι άλλο θέλουμε? Ωραία, φτιάξε μόνη σου ένα πρωτόκολλο. Άστο μπλόσκα. Φτιάξε μόνη σου ένα πρωτόκολλο να καταλάβεις γιατί εσύ θα σε υπολογεί. Αυτοί θα σε κυνηγήσουν, θα σε λιώσουν. Εγώ θα σε λιώσω πιο πολύ. Φτιάξε μόνη σου ένα πρωτόκολλο. Κατέγραψε όλα τα έγγραφα του αρχείου. Κράτα τα και εσύ ηλεκτρονικά για να ξέρεις τι έχεις δώσει. Γιατί μη σου πούνε μετά ότι λείπει κάτι για θα μπλέξεις που θα μπλέξεις, τουλάχιστον να μπλέξεις λιγότερο. Κράτα και εσύ ηλεκτρονικά γιατί πόσο ζημιά είναι να μας κάνετε. Συνέχεια ζημιές μας κάνετε. Έχουμε συνηθίσει άλλως και τι ζημιά να κάνεις. Γιατί θα είσαι ανώματος στην Ελλήνων. Τηλέφωνα παίρνεις και λες όλες αυτές τις αηδίες. Εσύ, η Χοντρή, Γιώργος Οπούλου, όλος ο διαλόγος αυτός. Άντε, το κάνατε. Συνεχίστε. Ξαναπάρτε τηλέφωνα συνέχεια. Εγώ δεν θα πάρω ούτε ένα. Κράτα και εσύ ηλεκτρονικά του αρχείου να το έχεις. Ή στο κάτω-κάτω της γραφής. Κράτα και τα χαρτιά, δώσε ηλεκτρονικό του αρχείου. Γιατί κάνεις αγαλιάδρα, βρε διαιμονισμένο? Τι θες να μας δείξεις? Ότι για μένα δηλαδή, προστατεύεις εμένα τον Αρτέμι τόσο ώρα. Και σε κάνω ξεφτύλα στο Πανελλήνιο και με κάνεις και μιλάω με τέτοια λόγια. Για ποιο θέμα? Αφού δεν υπάρχει θέμα, γιατί δημιουργείς θέμα? Ότι τι δηλαδή? Προστατεύεις τον Αρτέμι τόσο ώρα. Εσύ και ο Παναγιώτης. Λοιπόν, ακούστε. Σας είπα ότι είστε μαγνητοφωνημένοι, όλα αυτά που είπα και δεν σας κατηγόρησα, τα έχετε κάνει. Κατηγορία είναι να σε κατηγορεί κάποιος για κάτι που δεν έχεις κάνει. Εσείς όλα αυτά που σας είπα τα έχετε κάνει. Είστε μαγνητοφωνημένοι όλοι σας πάνω από 2-3 φορές ο καθένας και λέτε πολύ χυδαία πράγματα που συστήνετε άμα το θέλετε. Το κακούργημα της συμμορίας και με τους μάρτυρες που λέγονται συνέλληνες θα σας στείλω στο διάολο. Δεν καταλαβαίνετε τι κάνετε μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην έδρα. Και κρατάς το αρχείο. Τι να το κάνεις το αρχείο? Πήρες πόσα τηλέφωνα? Σ' ακούει και κανένας? Νούμερο είσαι. Και εσύ και οι άλλοι. Ωραία, τώρα τι ακριβώς κάνεις? Τι ακριβώς παριστάνεις στην Ελλάδα? Ότι προστατεύεις τον Αρτέμι τόσο ώρα, ε? Πώς? Με το να λες ταχυτικά ότι είστε μια μεγάλη συμμορία και ότι ετοιμάζεστε γραφεία που ετοιμάζεστε με τη Χοντρή, τη Σφολιάτα, το Ζωντόβολο, αυτό το ον, με το Βασίλη, το Μιμίδη, με τον Καλογερόπουλο, με το Γκαζαμία, λέτε και ονόματα μέσα και τα γραφεία λέτε μέσα βρεβλαμένα. Εσείς δεν τα θυμάστε που τα έχετε πει γιατί δεν ξέρατε πότε σας μαγνητοφωνήσανε και ποιος. Έτσι λοιπόν έχετε μαγνητοφωνηθεί και υπάρχουν στοιχεία πολύ συγκεκριμένα που είναι η φωνή σας. Και δεν τα βγάζω και δεν έχω δώσει εντολή γιατί μέσα είναι και άλλοι άνθρωποι και δεν θέλω να τους εκθέσω ακόμα. Όμως όποιος είναι Έλληνας θέλει αποδείξεις για οποιοδήποτε άτομο που αμφιβάλλει, είναι μαγνητοφωνημένοι, ο Καλογερόπουλος. Ακριβώς τι θα κάνει με το αποστατικό σχέδιο? Να τρυπήσουμε τα καταστατικά, να διαλύσουμε, να κλείσουμε το Σώρα φυλακή, ο Σώρας δεν ξαναβγαίνει ποτέ σε 200 χρόνια. Όλα αυτά δεν φαντάζεστε τι αποδείξεις και το τι λένε το στόμα τους. Δηλαδή τόσο μίσος, τόση παλιανθρωπιά, τόση σκατήλα, τόση κοπριά σε ψυχή, σε ψυχές δεν έχετε ξαναδεί. Όποιος είναι Έλληνας ανοιχτά
Και το λέω τώρα σε όλους και για την κεντρική. Αμφιβάλλει για οτιδήποτε, για όλη αυτή τη μεγάλη προδοσία αυτών των υπανθρώπων, αυτών των γελίων προδοτών, αυτών των βοθρολυμάτων από DNA. Αμφιβάλλει, μπορεί να αποτανθεί στην κεντρική στα παιδιά και να ακούσει με τα αυτιά του όλα αυτά που τους έχω κατηγορήσει, που δεν είναι κατηγορίες, είναι πραγματικότητα και τα έχουν πει αυτοί. Όσο και να μου λένε τώρα, Αρτένη μου, εμείς αυτό γράφανε, αφού λένε και στα ηχητικά. Ο Πάνος ο Σόζος, σε ανοιχτή ακρόαση με 6-7 άτομα, δηλώνει, θα γράφετε όλοι καλά στο Facebook να μην μας πάρουν χαμπάρι, για να τους γαμίσουμε όλους. Έχουμε οργανωθεί, έχουμε κάνει, έχουμε ράνει. Αν ακούσετε τι λένε το στόμα τους, θα φρίξετε, θα πάτε να τους δείρετε. Είναι σκουπίδια αυτά τα άτομα. Δεν ξέρω, τόση κακία, τόσο μίσος μέσα τους, που στο διάλογο κρυβότανε τόσο καιρό. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν γύρω μας. Και ακούω κάποιες συνέντευξεις που λένε, εγώ δεν έχω δει αποδείξεις. Ρε αδερφέ μου, πες μας πότε φοράς τις πιτζάμες να σας φέρουμε στο σπίτι, να είναι και η γυναίκα σου. Πού να σας δείξουμε τις αποδείξεις, ρε φίλε μου, στο Facebook που είναι όλα τα διαόλια και τα πρακτορία. Όποιος θέλει αποδείξεις, να αποτανθεί στην κεντρική, να πει τι ακριβώς θέλει. Και όλες οι αποδείξεις είναι εκεί. Να ακούσει με τα αυτιά του τα ηχητικά, γιατί αφού τα ακούω εγώ, και η κεντρική τα έχει και οι συνέγινες τα έχουν. Γιατί δεν πήγε η κεντρική και τα παιδιά της κεντρικής να μαγνητοφωνήσουν. Είναι χιλιάδες οι συνέγινες που μαζεύουν τα στοιχεία για όλη αυτή τη μεγάλη προδοσία. Άρα, ωραία, Σόζου, Πάνο, κι άλλοι συνέγινες. Καζαμίας, και όχι μόνο αυτούς, είναι κι άλλοι. Όλοι αυτοί είναι ένα τεράστιο σχέδιο, προδοτικό, καθεστωτικό, εβραϊκό, που δεν μπορεί να το κάνει Έλληνας. Και αν ποτέ ήταν Έλληνας που δεν ήταν, έγινε τόσο βάρβαρος που είναι χειρότερος από αποστάτες. Τώρα γιατί μιλάτε λες και δεν ξέρετε τι έχετε κάνει και τι έχετε πει και τι έχετε σχεδιάσει. Τόσο καιρό το σχεδιάζετε με τη χοντρή σφολιάτα την ηλίθεια. Τώρα έρχεστε, φυσόν και καλά για τον Αρτέμι, και να προστατεύετε το αρχείο. Ποιο αρχείο? Διαγράφω τη δίκη της Σόζου για όλα αυτά που έχει πει. Πόσο επιλείψιμα είναι, τι άλλο πρέπει να κάνεις ρε Βίκη, να μας βάζεις καμία μπόμπα να μας ανατινάξεις? Έχει πει το στόμα σου χιλιάδες πράγματα για αυτό το σχέδιο το αποστατικό, το προδοτικό, που κάνετε εσείς και κάποιοι άλλοι. Και δηλητηριάζεται τα μυαλά των ανθρώπων μέσα στο σπίτι μας. Ποιος είναι ο λόγος, παιδί μου? Σε πείραξε καθόλου από το γραφείο κανένας? Έκανες δράσεις, έκανες τίποτα, έκανες προχώρησες και σε πείραξε κανένας? Δε, το συμβούλιο του καματερού δεν μπορεί να βγάλει απόφαση για την κεντρική. Μάλλον μπερδεύονται. Σας έχουν μπερδέψει και θα μπερδείτε πολύ μπερδεμένοι. Θα φάτε πολύ ξύλο στο κεφάλι. Και από το νόμο, αλλά και από τους συνέλληνες. Καλά ρε προεδράκο του καματερού, θα βγάλεις εσύ απόφαση αν θα δώσεις σε μένα το αρχείο? Είσαι βλάκα ρε παιδί μου, είσαι βλάκας, είσαι χαμένος τελείως. Θα βγάλεις απόφαση εσύ αν θα μου δώσεις σε μένα το αρχείο? Καλά, αν ήμουνα τώρα δηλαδή εκεί πέρα δίπλα σου, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Θα βγάλεις εσύ ρε βλαμμένο εσύ απόφαση, το γραφείο να μου κρατάς σε μένα το αρχείο, και θα πας εσύ απόφαση κατά της κεντρικής? Δεν έχεις διαβάσει ποτέ το καταστατικό σου, αγόρι μου. Είδα και μια απόφαση συμβουλίου από τη Λάρισα. Ο Καζαμίας είναι διωγμένος σκουπίδι προδότης. Δεν μπορεί να λάβει μέρος σε κανένα συμβούλιο. Υπάρχει οργανισμός Ελλήνων Συνέλευσης, δικός μας, που κάνει συνέλευση αν θα δεχτεί να φύγει ο Καζαμίας, και ο Καζαμίας είναι πρόεδρος. Ρε Καζαμία, δεν υπάρχεις. Άι, πάρ' το σάπιο σαρκείο σου και έχεις το διάλο από εδώ, ρε, που θα πας και σε συμβούλιο. Εσείς, ρε παιδιά σου, εσείς που κάνετε το συμβούλιο, είστε χαμένοι τελείως, ρε. Θα πάρτε εσείς απόφαση που εμείς διώξαμε τον Καζαμία? Ξαναδιαβάστε το καταστατικό, γιατί λέει μέσα 122 φορές για τον κεντρικό οργανισμό και μία για το βέτο, το δικό σας το καταστατικό. Άσε το άλλο. Δεν το καταλάβατε αυτό? Εσύ θα πάρεις απόφαση για τον Καζαμία. Δηλαδή τον προδότη εσύ, θα υπάρχει γραφείο δικό μας που τον προδότη θα τον καλύπτει και θα λέει για μας δεν είναι εντάξει. Ποιος σου είπε συμβούλιο ότι γίνεται έτσι? Σου είπε κανείς ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο? Για ξαναδιάβασε το καταστατικό.
εσύ γραφείο και κάθε γραφείο δεν μπορείς να διώξεις κανένα συνέλληνα. Θα πρέπει για να διώξεις συνέλληνα να στείλεις τα χαρτιά στην κεντρική με τη μορφή να μας πεις τι έχει κάνει και να κρίνουμε εμείς αν θα φύγει ή όχι. Αντιθέτως, από τη στιγμή που εμείς έχουμε τις αποδείξεις ότι αυτός είναι προδότης, εσένα δεν σου πέφτει λόγος, αδερφέ. Ξαναδιάβασε καταστατικό, διάβασε και του κεντρικού οργανισμού που είναι η περιφερειά σου και να ξανασυζητήσουμε. Αλλιώς, κάθε Καζαμίας, ο οποίος είναι το εβραϊκό βιβλίο που έχουν οι Εβραίοι και σου δείχνουν τα ημερολόγια με τις γιορτές τις εβραϊκές των Αγίων και του Ισαάκ, του Αβραάμ, αυτός είναι ο Καζαμίας. Το εβραϊκό βιβλίο Καζαμίας, το αστρολογικό εορταστικό βιβλίο των Εβραίων, θα ερχόσασταν παλικάρια μου σε όλα μας τα γραφεία και θα μας τα είχατε διαλύσει εδώ και καιρό. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Ούτε μπορεί να συμβεί. Και επειδή το καθεστώς είχε δει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε καμία περίπτωση και δεν τρυπάει το καταστατικό και δεν πρόκειται ποτέ να τρυπήσει και ήδη ότι η τρύπα είναι ότι μόνο ο πρόεδρος, μόνο ως πρόεδρος της κεντρικής ΕΣΥ και μόνο ως πρόεδρος του πολιτικού φορέα μπορεί να τρυπήσει στα καταστατικά. Έτσι κανόνισε λοιπόν από την πρώτη μέρα της καταδίκης μου όλα αυτά τα προδοτόσκυλα να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία, να κάνουν όλο αυτό το προδοτικό σχέδιο του καθεστώτος για να τρέξουν τη διαδικασία, να κάνουν δίθεν συνέδριο. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη πλάκα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Βέβαια η αλήθεια είναι, αγαπητοί μου συνέλληνες, ότι πρέπει να διώξετε όλο αυτόν τον καρκίνο εσείς. Δεν γίνεται να τον διώξω εγώ μηχητικά. Από εσάς περνάει. Αλλά και η πλάκα η μεγάλη για εσάς γίνεται. Δεν γίνεται για μένα. Εμένα όχι μόνο με φοβούνται, ούτε μπορούν να μου κάνουν τίποτα. Αυτά είναι ζώα. Από την ώρα που τα διώχνω εγώ, αρχίζει λοιπόν μια μεγάλη επανάσταση. Αλλά η επανάσταση είχε ξεκινήσει 6 μήνες πριν. Από την πρώτη μέρα που μπήκα μέσα, που έφυγα δηλαδή, από την πρώτη μέρα ξεκίνησε να τρέξουν τη διαδικασία. Πώς θα διαλύσουν την κεντρική ΕΣΥ και το φορέα. Αυτό δεν είναι το μήνυμα. Όσο ρημάζει ο καιρός, βλέπουμε το σχέδιό τους πώς πήγε. Ναι, είδαν ότι δεν τρυπάει. Οπότε τι κάνανε, αρχίσαν και διαλύαν τις περιφέρειες και τα γραφεία, λέγοντας χιλιάδες μυθεύματα και χιλιάδες γελιότητες, για να αρχίσουν να διαλύσουν τον κόσμο. Καθαρή θέση του καθεστώτος. Δεν υπάρχει άλλη πιο καθαρή. Αυτό δεν είναι το καθεστώς. Αν είδατε όλο αυτό το διάστημα, γιατί μέσα στη διαδικασία σας ξεφεύγει, το καθεστώς κυνηγάει το σώρα, δεν κυνηγάει την Ελλήνων Συνέλευση. Και δεν μπορεί. Βέβαια, η Ελλήνων Συνέλευση είναι ο σώρας. Γιατί τι να κυνηγήσει. Την Ελλήνων Συνέλευση ξέρει ποιος είναι η κυνητήριος δύναμη. Αλλά και ποιος είναι το πρόβλημα, ο σώρας. Γιατί ο σώρας φέρει τα 600, ο σώρας έχει βάλει τις εγγύσεις, οπότε αφού ο σώρας είναι Ελλήνων Συνέλευση, να χτυπήσουμε το σώρα, δεν υπάρχει Ελλήνων Συνέλευση. Κοίτα τι όμορφα που πήγε. Όλα αυτά τα προδοτικά παιδιά, ο Γιάννης, η Βίκη, ο Βασίλης και οι συνεργάτες τους, τα άλλα τα ζωντόβολα. Ποιον χτυπάνε, την Ελλήνων Συνέλευση ή το ΣΟΡΑ. Το ΣΟΡΑ. Το καθεστώς χτυπάει το ΣΟΡΑ. Και οι δικοί του άνθρωποι χτυπάνε το ΣΟΡΑ. Μα αφού αυτοί δεν είχαν τίποτα μαζί μου, είναι δικοί μου. Γιατί να μην χτυπάνε. Βλέπετε τι όμορφα έχει μπει το καθεστώς μέσα. Και ποιος θα τη λύσει αυτή τη διαδικασία. Ποιος θα τη λύσει αυτή την προδοσία. Εγώ. Τους ανέγγυλα, τους έδιωξα. Πάει. Φύγανε για μένα. Βλέπετε όσο περνάει ο καιρός τι ακριβώς είχε εξελιχθεί. Δεν είχε πάρει κανείς σας χαμπάρι ότι εκεί μέσα εξελίσσεται μια μεγάλη διαδικασία. Κομματάνθρωποι, σκυλάνθρωποι, γελία υποκείμενα πουλήσανε τη ζωή τους, τον αγώνα τους, ό,τι τους έδωσαν. Πουλήσαν την Ελλάδα, την Ελλήνων Συνέλευση. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, πέστε μου, για ποιο λόγο. Τι θέλανε. Να κάνουν ένα κόμμα. Γιατί δεν γινόταν να τρυπήσουν την Ελλήνων Συνέλευση. Άρα αποφάσισαν ότι πρέπει να σπάσουν την Ελλήνων Συνέλευση για να κάνουν κόμμα. Καλά ρε ζωντόβολα. Σας είπε κανείς ότι να μην κάνετε κόμμα. Σηκωθείτε, φύγετε και τώρα όπως είστε και τραβάτε να κάνετε ένα κόμμα. Σας το απαγόρευσε κανένας. Εδώ μέσα γιατί κάθεστε. Πείστε μου γιατί κάθεστε εδώ μέσα. Είδαμε τον Γιάννη τον Καλογερόπουλο, τη Σφολιάτα. Ούτε το όνομά της δεν μπορώ να πω. Το Μιμίδι και κάθε βλαμμένο να αναζητάει τι θέλει εκεί μέσα, να πάρει την Προεδρία. Δεν ήθελε ρε την Προεδρία, αφού την Προεδρία δεν μπορεί να την πάρει, τα χαρτιά τα ξέρουν.
για να πάρει την Προεδρία. Είναι μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη, όπως λέει το καταστατικό. Άρα ήθελε να σπάσει τα καταστατικά, γιατί μόνο από πρόεδρος μπορούσε να το σπάσει. Και ρωτάω κάτι εγώ τώρα. Άρα λοιπόν, τους ακούμε που λένε, δεν σε θέλουμε Σόβιο Πρόεδρο. Εσένα. Άρα παιδιά, για να καταλάβουμε κάτι. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα γίνεται για το ποιος θα γίνει πρόεδρος. Αυτό ήταν το θέμα. Και έπρεπε με το που φύγω από εδώ να διαλύσετε όλη την Αιγαίο Συνέλευση, αναζητώντας την Προεδρία. Και γιατί δεν περιμένατε στο συνέδριο, άμα είχατε κότσια, και άμα αντέχατε και άμα σας ήθελε και ο κόσμος, να κάτσουμε στην εκλογική διαδικασία, γιατί αφού είναι ελεύθερο. Άλλωστε ο πρόεδρος, για να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος, βάζει όποιος θέλει. Είναι τόσο ανοιχτό που μπορεί να βάλει και από άλλη χώρα. Όποιος θέλει και είναι ικανός βάσει του καταστατικού, έρχεται να βάλει Προεδρία. Θέλατε να κάνετε εκλογές Προέδρου και συνέδριο χωρίς το ΣΟΡΑ. Αυτό θέλατε. Και πώς θα προκαλέσετε συνέδριο, αφού ο Πρόεδρος δεν προκαλεί το συνέδριο. Η Χαραλάμπος θα προκαλεί συνέδριο. Ή ο Βασίλης ο Μιμίδης, που δεν προκαλεί τα γορδόνια του. Άρα το σχέδιό σας ξέρουμε ποιο ήταν. Οι συνέλληνες πρέπει να το καταλάβουν. Πολύ πιο προδοτικό από αυτό που φαίνεται. Άρα λοιπόν, αν ήταν θέμα Προεδρίας, περιμένετε ρε παιδιά να κάνουμε συνέδριο. Μα και τώρα όπως είμαι τώρα να κάνω αύριο μέσα από τη διαδημοτική και από τις περιφερειακές διοικήσεις, υπάρχει περίπτωση ρε Γιάννη Καλογερόπουλο να πάρεις ψήφο. Τόσο ζώο που είσαι, τι ψήφο να πάρεις. Δηλαδή τώρα για να καταλαβαινόμαστε, ίσως έχετε τόσο μεγάλη έπαρση που δεν έχετε που στο διάλο να σάξετε. Ρωτάω τώρα εγώ και ρωτάω και τους συνέλληνες. Ο ΣΟΡΑΣ φοβάται εκλογή Προέδρου. Έτσι, για να το καταλάβουμε λίγο. Υπάρχει τέτοιο θέμα να φοβάμαι εγώ εκλογή Προέδρου. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος ο οποίος θα έρθει να βάλει Πρόεδρος μαζί μου, θα μιλήσει αυτός, θα μιλήσω εγώ και τελικά ο κόσμος δεν θα έχω ψήφο από τον κόσμο. Πώς το καταλαβαίνετε. Άρα είναι θέμα φοβίας δικιάς μου ή φοβούνται όλα αυτά τα ζώα και το καθεστώς όλη την Ελληνοσυνέλευση και το ΣΟΡΑ. Για να καταλάβουμε. Αυτοί που είχαν πρόβλημα φόβου και δεν θα ψηφιζόσατε ποτέ είναι η Βίη και ο Βασίλης. Δεν τους ήθελε ο κόσμος, το έδειξε ο κόσμος. Εγώ το άφησα 6 μήνες. Το 80% του κόσμου ήθελε να τζουλιτζάρει, να τους στείλει στο διάλογο και τους μιλάει και ευγενικά. Το 90% του κόσμου τους έχουν μαγνητοφωνήσει. Ξέρουν όλοι την προδοσία. Και εδώ θέλω να μείνω. Συνελληνές. Μιλάω και στους με, αλλά και στους προδότες. Λίγοι είναι. Δεν είναι πολλοί. Σας φαίνονται πολλοί επειδή κάνουν φασαρία. Θα σας πω γιατί. Είναι σαν να μπει σε ένα μαγαζί με 2.000 άτομα και να τσακωθούν τρεις άνθρωποι. Δύο. Εάν τσακωθούν δύο άνθρωποι από τις φωνές τους, θα γυρίσει και θα κοιτάξει όλο το μαγαζί. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πολλοί αυτοί που τσακώνονται. Δύο είναι. Απλά επειδή είναι το περιβάλλον το δικό μας πολύ συγκεκριμένο, επειδή αυτοί λένε ακριβώς τα αντίθετα που λέει το καθεστώς, νομίζουμε ότι είναι πολλοί. Όταν θα μετρηθούν αυτοί οι βλαμμένοι όλοι, κάποια στιγμή, γιατί τώρα τους προκαλώ όλους να βγουν έξω από τη διαδικασία τη δικιά μας. Και τους προκαλώ πολλοί για να βγουν. Κάντε ρε βλαμμένοι το κόμμα σας και μετρηθείτε απ' έξω. Βγείτε απ' έξω και μετρηθείτε. Τώρα έχετε στόχο και χτυπάτε ψαχνό και βρίσκετε ανταπόκριση, γιατί είστε ανάμεσά μας. Αν σας στείλουμε στο διάλογο και μετρηθείτε, δεν είστε πάνω από 10-15 άτομα. Αυτά τα 15 άτομα μας έχουν ζαλίσει τα αυτιά. Πετάχτε τους έξω και αφήστε τους να κελαϊδάνε. Όταν τους βγάλεις έξω, άντε να μαζέψουν άλλους 20 πλανεμένους, να αρχίσουν τις ομιλίες όλοι μαζί. Αυτοί σκοτώνονται ήδη εδώ. Φανταστείτε εκεί πέρα έξω. Όχι θα σκοτωθούν, θα σφαχτούν. Είναι κρυάρια ζωντανά. Όλα αυτά, τις ισορροπίες τις κράταγα εγώ, γιατί ξέρω να κρατάω ισορροπίες. Ακόμα και το διάολο. Θα τον εμαστιγώσω και θα τον εβάλω στα γόνατα να προσκυνάει όπως θέλω εγώ. Αυτά τα ζώα που βλέπετε κάνουν έτσι τώρα που λείπω εγώ. Θα ήμουν εκεί εγώ και θα κάναν αυτά τα ζώα έτσι, ή το παλιάλογο του. Το βρωμιάρι εκείνον ή το άλλο. Ο Μιμίδης. Ο Μιμίδης. Θα έκανε ο Μιμίδης έτσι. Ή θα κάνει σφολιάτα αυτά τα κρυφτά της που κάνει και θα βάλει τον κόσμο, θα της είχα πάρει το κεφάλι. Τώρα όμως το κάνει εκ του ασφαλούς, έχει και άλλα ζωντανά γύρω-γύρω, όπως η Σόζο, όπως και άλλα ζωντανά. Χειροκροτάνε, γλύφουνε, κάνουνε. Όταν τα στείλω στο διάλο,
Άστα εκεί πέρα λοιπόν να ξαναπάνε στη μακουφιά τους. Και αυτό θα γίνει. Αλλά καταλαβαίνεις, συνελληνά μου, είναι πιο απλά τα πράγματα. 15 κρυάρια είναι και κάνουν έτσι, δεν είναι παραπάνω. Και όλη αυτή τη ζημιά, επειδή τους το επιτρέπουμε εμείς. Και η διαδικασία είναι, διώχτε τα τώρα, βγάτε τα από σελίδες, ακυρώστε τα, διώχτε, άστο. Και προσπαθώ να πω σε όλους, άντε βρε γόρι μου, άντε βρε παιδιά μου, γιατί τώρα βρίσκεται έδαφος εδώ σε εμάς και λέτε όλες σας αηδίες. Βρίζετε εμένα, βρίζετε την κεντρική, λέτε ό,τι να είναι, ό,τι σενάριο έχει στο κεφάλι του ο κάθε πρόστιχος προδότης, ο κάθε βλαμμένος. Πω να ακούμε, γιατί να απαντάμε. Δεν έχουμε γραφεία, δεν έχουμε καταστατικό, δεν έχουμε διαδικασία, δεν έχουμε τα εργαλεία μας. Τι μας λείπει. Δράσεις δεν κάνουν αυτοί. Μας βρίζουν και κοιτάνε γύρω-γύρω τι θα καταστρέψουν. Πέστε μας, πέστε μου, τι στο διάλογο τους θέλουμε. Να τους ακούμε στο κεφάλι. Πετάστε τους, στείλτε τους στο διάλογο. Έχουμε δράσεις, έχουμε μια ολόκληρη Ελλάδα, έχουμε τα εξωδικά μας. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Φεύγουν από εμάς, δεν έχουν τίποτα. Εξωδικό. Μόνο στην γυναίκα τους. Πού να κάνουν εξωδικό. Να μιλήσουν για τα 600, δεν μπορούν. Να πούνε για κάτι άλλο, δεν μπορούν. Άσους να κάνουν. Τώρα έχουν πολιτική, τώρα έχουν ιδέες. Ωραία. Όταν θα έρθει η επόμενη μέρα, γιατί τώρα αυτοί όλοι είναι μέσα στην Αιγίνο Συνέλευση και μέσα στις ομάδες σου και φωνάζουν συνεχώς. Έτσι βρίσκουν έδαφος, γιατί αυτό είναι εργασία για αυτούς. Όταν θα τους αφήσεις για να πάνε έξω και να μετρηθούν και θα πρέπει να ανοίξουν ένα γραφείο για να πούνε, ξέρετε, εμείς είμαστε και εμείς εδώ, άσους μαλάκες όλους αυτούς να δούμε τι θα λένε. Άσους να δούμε. Άλλωστε από τότε που ξεκίνησα, όλοι όσοι ήρθαν δίπλα μου θέλανε ακόμα να ανοίξουν. Λαμπράκης, κόμμα. Ακόμα και ο Μπεξής που παίξε δύο εκπομπές, ο άνθρωπος στο κανάλι 9, μετά από κανένα μήνα λέει να κάνω ακόμα. Έκανε ένα ακόμα. Και με φώναξε και πες, εγώ το κάνω λέει για το Σόρα να πούμε. Έλα Σόρα να με ξεπροποδίσεις. Και φυσικά δεν είπα τίποτα. Είχε διασπείρει σε όλους ότι θα κάνει κόμμα με μένα, αν είναι δυνατόν. Όλα αυτά τα έχω ζήσει. Το τι θα γίνει μέχρι το τέλος το γνωρίζω κιόλα. Σας προκαλώ να πάτε λίγο πιο έξω να κάνετε ό,τι θέλετε. Ανοίχτε ένα κόμμα. Τραβάτε ρε. Φύγετε από εδώ ρε και τραβάτε ρε ζωά. Να δείτε πώς θα σκοτωθείτε όλα μαζί. Δεν έχετε που να πάτε πουθενά. Ιδιαίτερα πως είναι το πάνελ τώρα. Γιάννης, Βίκη, Βασίλης και θα πάει και η Γεωργοσοπούλου. Αγάλα λέμε. Σόζου, να πάει και η Σόζου να κάνει ομιλίες που δεν μπορεί να στραβώ στη λέξη. Σας περιμένω όλους μαζί να σας ακούσω. Φύγετε όμως από εδώ, αδειάστε μας τη γωνιά. Παραδώστε ό,τι είναι να παραδώστε. Παραδώστε τα γραφεία σας, να βάλουμε άλλα συμβούλια. Αυτό καματερό η κεντρική, οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξει συμβούλιο. Να παρουσιαστεί στο κεντρικό, με όλα τα ηχητικά και τις κατηγορίες, η Επιτροπή Διοντολογίας, αυτή είναι διαγεγραμμένη σώζου, να παρουσιαστεί, να κάνει έλεγχο στο καματερό τώρα όλα τα πάντα, όπως λέει το καταστατικό. Και να κάνει ένα διοικητικό συμβούλιο, να πάρει δουλειά και μπροστά το καματερό. Στα διάλογη χάμουση χαμένα. Με στα πόδια μας προδοτόσκυλα. Διώχτε τους προδότες τώρα. Ξεφανίστε τους προδότες από τις σελίδες. Από παντού. Ζημιά σου κάνει. Και όποιος δεν κατάλαβε λίγο καλά. Άστον επαρά. Περάστον θα πάει με εκείνος. Θα σκοτωθούν εκεί πέρα. Δεν υπάρχει. Άστος εκεί πέρα. Να σκοτωθούν να τελειώνουμε. Διώχνετε τους προδότες έξω. Η Βίκη Σόζου διαγράφεται και φεύγει και από παντού, από το γραφείο, από παντού, από όλη την Ελλήνω Συνέλευση, όπου υπάρχει ταμπέλα Ελλήνω Συνέλευση και Αρτέμις Ωρας, ξεφανίζεται, αλλάζει το συμβούλιο, βάλτε τα γραφεία για δουλειά και όποιο γραφείο δεν αντέχει, κλείστε το να πάει στο διέλο, να μην έχει ούτε ταμπέλα, για φαντάσου να έχει ταμπέλα δικιά μας και να λέει άλλα ντάλαν, κλείστε το, θα ανοίξουμε άλλο, θα βρούμε άλλους συνέλληνες. Αν δεν έχει και το συμβούλιο ή όλοι είναι διαβρωμένοι, κλείστε το να πες στο διάλογο, να φύγει. Έτσι συνέλληνες μου. Έτσι συνέλληνες μου, όπως έχω πει, στους προδότες ακυρώνουμε ό,τι εξώδικο έχουν κάνει, διώχτω τους από παντού, πετάξτε τους από τα συμβούλια. Και τώρα η δύναμη είναι σε εσάς. Το καματερό έχει 600 μέλη. Πετάξτε το διαγεγραμμένο τον προδότη έξω, να πάει με τη σφολιάτα, να βάλουν ομιλίες. Βίκη Σόζου και Βίκη Χαραλάμπου ομιλία. Για πολύ γέλιο λέμε έτσι. Πρέπει να ακούσετε την ομιλία στο καματερό που τις έπεσα και τις δύο. Η Δαβίτη ήταν πρωθυπουργός μπροστά τους. Λαϊκίζανε, ούτε το στόμα τους δεν περνάνε. Σας περιμένω όλους να δω τι θα πείτε. Σας προκαλώ ζώα ζωντόβολα τώρα.
Ανοίχτε, όπως είπατε, όπως έχετε πει παντού, ότι ανοίγετε κόμμα. Ανοίχτε και μιλήστε να σας ακούσουμε, ρε. Μπορώ να έρθω κι εγώ μαζί σας. Άντε βρε, ζωντόβολα. Δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε. Το προδοτικό σας σχέδιο παίρνει τέλος. Και το τέλος θα το βάλουν οι συνέλληνες. Εσύ συνέλληνες θα το βάλεις. Διώχτους, όποιοι είναι καθεστωτικοί και προδότες και συνεργάτες των προδοτών, χωρίς να κάνεις λάθος και διώχνεις πλανεμένο. Αλλιώς ακύρωσέ το. Έχουμε τόσο πολλή εργασία να κάνουμε. Έχουμε τόσο πολλή αγώνα και πόλεμο. Έχουμε τα εξωτικά μας, έχουμε τις δράσεις. Έχουμε χίλια πράγματα να κάνουμε. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με αυτά τα ζώα και γελάει το καθεστώς με εμάς. Δεν πρέπει να ξαναμιλήσω με κανέναν. Δεν πρέπει να ξαναμιλήσω για κανέναν. Από εδώ και πέρα τα ηχητικά μου θα έχουν μόνο, πρέπει να έχουν μόνο, τη διαδικασία της πορείας μας και το πώς θα τρέξουμε στην Ελλάδα μας. Όλα τα άλλα περισσεύουν. Στείλτε τα στο διάλογο. Είναι μεγάλη προδοσία. Είναι μεγάλη προδοσία. Γι' αυτό πρέπει να την καθαρίσετε εσείς. Και είναι σε τέτοιες ώρες που με έχουν μπλοκάρει και το έχουν κανονίσει να μπλοκάριστο. Θα ακούσετε πολλά πράγματα στην πορεία. Ωστόσο, εσείς είπα θα το λύσετε. Κλειδώστε το τώρα. Πετάξτε τους, ακυρώστε τους. Και όποιος θέλει να πάει μαζί τους, σας πάει. Μα ήδη έχουν πάρει θέσεις. Φύγετε. Η επόμενη μέρα είναι χειρότερη. Θα βρεθούν να μετρηθούν. Και όταν θα μετρηθούν, δεν ξέρουν τι να απογίνουν. Αλλά και όταν είναι να εκτελέσουν, δεν θα έχουν τι να κάνουν. Και τότε θέλω να βγάλουν και αυτοί έναν πρόεδρο, έναν αρχηγό, να δούμε ποιον θα βγάλουν. Το Γιάννη, τον Βασίλη, τη Βίκη ή τον Καζαμία. Ή τη Σόζου. Ή τον Πάνο. Ρε ψώνια ζωντόβολα, δεν τρέπεστε λίγο. Θα σας δω τώρα όμως, θα χοροπηδήξετε μόνοι σας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στις θέσεις μας όλοι. Η προδοσία θα καθαρίσει με εσάς. Εγώ θα την αντέξω. Όταν τελειώσω, σύντομα θα τελειώσω, θα τα τιμωρήσω και θα σας τιμωρήσω προδότες πάρα πολύ άσχημα. Με όλες τις νομικές διαδικασίες θα σας τρέξω για κακουργηματική συμμορία έτσι όπως είναι τα στοιχεία και αποδείξεις, ζωντόβολα για ό,τι έχετε κάνει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.